Έτσι, να πούμε δύο λόγια, ποια είναι η οργάνωσή μας πριν ξεκινήσουμε. Η ΟΚΔΕ είναι έτσι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο θέμα του επαναστατικού μαρξισμού, προσκισμού και της τέταρτης διεθνής. Κατεβαίνει έτσι αυτόνομα στις συλλογές αυτές, με ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Και όπως έχετε πει, τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ είναι ψηφοδέλτια που είναι κυρίως εργαζόμενοι, φοιτητές, άνεργοι και άνθρωποι τέλος πάντων που έχουν έναν ενεργό ρόλο μέσα στο κίνημα, αλλά και γενικά σε μεγάλους και μικρούς αγώνες, που αυτό διαφέρει πάρα πολύ από άλλες οργανώσεις του, ειδικά έτσι πιο αστικές τέλος πάντων. Τώρα, ο λόγος που κατεβαίνουμε στις εκλογές λίγο έτσι, είναι κυρίως για να καταγγείλουμε όλη αυτή την περίοδο που έχουμε βιώσει ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Λουδού του Μητσοτάκη που μας έχει ρίξει αυτή την άθλια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα είναι έτσι υπεύθυνη για τις ιδιωτικοποιήσεις σε ό,τι ήταν δημόσιο και έχουμε έτσι και το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, και στα ΤΕΠΗ, αυτό το αίτημα στα ΤΕΠΗ, όσο και αν θέλουν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε, εμείς έτσι σαν όπλα, ας πούμε, δεν το ξεχνάμε και ίσως θα τους τιμωρήσουμε και όλα το λέμε. Είναι υπεύθυνη για τους 10.000 νεκρούς στην πανδημία που ήταν εξαιτίας, δεν είχε πάρθει κανένα μέτρο ασφαλείας και είχαν ξεπουλήσει όλη τη δημόσια υγεία. Είναι επίσης υπεύθυνη για τις ειδικοποίησεις στην παιδεία με τους νόμους Κεραμέως. Εκεί πέρα έχουν περάσει την πλήρη χρηματοποίηση της παιδείας. Επίσης έχουμε τις επιθέσεις στην υγεία που ξεπουλάνε τα πάντα. Έχουμε το παράδειγμα, ας πούμε, με τα νοσοκομεία στην Εράπετρα, για παράδειγμα, που θέλανε να πουλήσουν το νοσοκομείο. Εκεί πέρα μόνο έτσι ο αγώνας των κατοίκων εκεί κατάφερε να μην το πλήρησε και με συμμετοχή τη ΣΟΒΔΕ. Γενικά έτσι πουλάνε το νερό, την κοινωνική ασφάλιση και γενικά έτσι οδηγάνε τους εργαζομένους σε μια κατάσταση χωρίς έτσι να μπορούν να ζήσουν. Η ακρίβεια έχει γονατίσει επίσης τους εργαζομένους και την νεολαία. Πάνω από το μισό πληθυσμό ζει στα όρια της φτώχειας. Η ανεργία επίσης είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Περίπου 1 εκατομμύριο είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι και πάνω από τους μικρούς, από τους μισούς είναι μακροχρόνια άνεργοι. Ενώ περίπου 40% είναι έτσι στη νεολαία. Επίσης, το ζούμε ένα εργασιακό μεσαίωνα, που νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, που ένας στους τρεις αμείβεται με 330 ευρώ, ενώ έτσι η ελαστική και μαύρη εργασία και η απλήρωτη εργασία είναι πλέον κανόνας. Έχουμε στην κατάργηση του οκταώρου, που ήταν ιστορικά δικαίωμα που είχε κατακτήσει εργατική τάξη με τον νόμο Κατζηδάκη, ενώ έτσι δεν διστάζουν με τους πληστηριασμούς να πάρουν τα σπίτια μας για οφειλές πάνω από 1.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε έτσι μεγάλους επιχειρηματίες που χρωστάνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να είναι έτσι έξω και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Επίσης είναι υπεύθυνη αυτή η κυβέρνηση και έτσι οι υπόλοιπες αστικές δυνάμεις. Έχει σταθεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ και στην ουσία έχουν κάνει τη χώρα μας μια απέραντη βάση. Έχουμε εδώ και τον Άραξο, ας πούμε, που είναι να φέρουμε πυρηνικά, που είναι άμεσα πολύ επικίνδυνο αυτό. Εξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, όταν έτσι όλος ο λαός πεινάει αυτή τη στιγμή όπως έχουμε δει, ενώ έτσι μας μπλέκει όλο και πιο βαθιά στο μέτωπο με την Ουκρανία και τέλος πάντων όλο και πιο κοντά σε έναν πόλεμο που δεν μας συμφέρει εμάς, δεν έχουμε κανένα συμφέρον από αυτό. Κατεβαίνουμε δηλαδή και για να μαυρίσουμε την Ουδού και να μην καταφέρει τα επόμενα χρόνια να συνεχίσει αυτές τις επιθέσεις στις πλάτες μας. Επίσης κατεβαίνουμε για να καταγγείλουμε και όλες τις υπόλοιπες, όλα τα δεκανήκια του συστήματος που έρχονται αυτή τη στιγμή να πούνε ότι θα φέρουν κάποιες λύσεις, αλλά οι άλλοι δεν μπορούν να φέρουν κάτι τέτοιο. Αρχικά έτσι με το ΣΥΡΙΖΑ, που να πούμε ότι είναι ένα μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα, που στην ουσία έστειλε τον δρόμο στο Μητσοτάκη και χάρη σε αυτόν κατάφερε να κάνει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι υπεύθυνος για μια σειρά από εγκλήματα και αντικρατικά νομοσχέδια. Έφερε το τρίτο μνημόνιο και το εφάνω στην ουσία και ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ, ενώ έτσι πρόδωσε την εργατική τάξη και έκανε το όχι ναι. Επίσης το Πασόκ στην ουσία το μόνο που έπρεπε να προσφέρει είναι όλα αυτά τα σκάνδαλα και το κατάρκι. Ενώ έτσι τώρα για να πούμε κι όμως και δύο λόγια, είμαστε και αντίθετοι στην ουσία με την ασπαστική πολιτική του ΚΚΕ, που και τις ταλληλικές του πρακτικές, που στις πιο κρίσιμες στιγμές είναι στο πλευρό της αστικής τάξης, ψηφίζοντας εξοπλιστικές δαπάνες, αλλά και το πόρος των 600 ευρώ, όπως είδαμε στους έστωλους, ενώ μιλάει
προτάζει άμεσους στόχους πάνω σε ελεύθερες οικοποίησεις και εισπέτει και μια σύγχυση. Δεν θέτει έτσι το κύριο ζήτημα, για παράδειγμα, στα πρέπει, για παράδειγμα, να γίνει η άμεση τεχνικοποίηση για να πέσει η κυβέρνηση. Επίσης, ένας άλλος λόγος που κατεβαίνουμε είναι για να δείξουμε το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κάποια λύση στις κάλπες. Και στην ουσία, όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, και αν καταφέρει να γίνει κυβέρνηση, δεν θα φέρει κάτι διαφορετικό. Αλλά στην ουσία θα συνεχίσει την ίδια η χειρότερη πολιτική, γιατί είναι δεσμευμένη να το κάνουν αυτό. Οπότε, έτσι, εδώ για να απαντήσουμε κιόλα. Πρέπει στην ουσία να παραδούμε εξοριστικά όλου αυτού, να του διώξουμε κάπω. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από σκληρού αγώνε, δεν φτάνει μόνο η ψήφο μα, μέσα από σκληρού αγώνε και μια επαναστατική πολιτική. Εμεί δηλαδή, στον κόσμο τη δουλειά, θα πρέπει να του αναγκάσουμε, όπω λέει και το σύνθημά μα, το βασικό μα σύνθημα, να πληρώσουμε οι πλούσιοι. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μα, να αγωνιστούμε με αγώνε για τα βασικά μας δικαιώματα, για λεφτά στη δημόσια και δωρεάν υγεία, στην παιδεία, δεν εννοείται έτσι να υπάρχουν συνανθρώπους μας που να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά, να καταργήσουμε όλους τους λαϊκούς φόρους, δηλαδή το ΦΠΑ, να βάλουμε πλαφόρ και μείωση στις τιμές των βασικών αγαθών και να παλέψουμε για πραγματικές αυξήσεις, όχι σε αυτά τα ψίχουλα που δίνουν οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, για αυξήσεις στις συντάξεις, να παλέψουμε στις συλλογικές συμβάσεις για όλους. Και γενικά έτσι να φέρουμε εθνικοποιήσεις στους βασικούς τομείς κλειδιά της οικονομίας, να γίνει έτσι επανακρατικοποίηση όσων δημόσιων οργανισμών έχουν πουληθεί ή να πουληθούν, κάτω σε προεργατικό έλεγχο, δηλαδή να τους ελέγχουμε εμείς, και στην ουσία έτσι να επιβάλλουμε βαριά φορολόγηση στον κεντρό και στους πλούσιους. Θεωρούμε ότι πρέπει να ανοιχθεί, είναι αναγκαία μια νέα επαναστατική αριστερή δύναμη, που θα έχει μια στέρεα εργατική κομμουνιστική αναφορά, που δεν θα προτείνει τους εργαζόμενους με την πρώτη δυσκολία. Και πιστεύω ότι μόνο έτσι αυτή η πολιτική είναι αυτή που μπορεί να φέρει έτσι μια λύση, και είναι και η πιο χρήσιμη, θα λέγαμε. Γιατί στην ουσία παλεύουμε, το κακό στη ρίζα του, παλεύουμε για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος με την εγκατέλειψη μια άλλη εξουσία, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, τον σοσιαλισμό. Θα περάσω παρακάτω στον σύντροφο Αλέξη Βέντα, υποψήφιο βουλευτή στην ΆΡΤΑ, που θα μας πει έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάτι πράγμα, το πολιτικό όσο. Ευχαριστώ για το μένα. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή μου από το ζήτημα το έγκλημα των τυπών. Διότι αν παρακολουθήσει κάποιος την προεκλογική συζήτηση που πραγματοποιείται στα μνήμια εξαπάτησης, θα νομίζει ότι ζει στην χώρα των λωτοφάγων. Ότι δεν υπήρξε ποτέ το έγκλημα, ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Η Νομιού και ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και ο ΠΑΣΟΚ θέλουν να πάμε στις εκλογές έχοντας ξεχάσει το τι συνέβη. Για όλους εμάς όμως, τους εργαζομένους, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, βαραίνει ακόμα η σκιά αυτή τη δολοφονία, όσο όλοι οι υπεύθυνοι, το σύστημα των ιδιωτικοποιήσεων, του κέρδους, το πολιτικό προσωπικό, παραμέναν μόνοι. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις, η κοινωνική έκρηξη που ακολούθησε, έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη μαζική απόρριψη όλου του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Δικαίως οι εργαζόμενοι και οι νέοι αισθάνονται οργή και αηδία για προεκλογική δίθεν συζήτηση γεμάτη ψέματα, με φθηνές υποσχέσεις, με εκβιασμούς. Όλες οι αστικές δυνάμεις, πατώντας πάνω σε αυτό, πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, θέλουν να στρέψουν αυτή την αηδία στην αντιπορία της αποχής. Η όχθη προειδοποιεί και καλή. Όχι στην αποχή, γιατί ρίχνει νερό στο μήλο του Συνοδού. Αυξάνει τεχνητά τα εκλογικά ποσοστά των αστικών κομμάτων, τους επιτρέπει να συγκροτούν κυβερνήσεις, ενώ είναι μια μειοψηφία μέσα στην κοινωνία. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πασχίζουν από κοινού να μας επιβάλλουν τον ίδιο εκβιασμό, καθένας με την δική του κυβερνητική πρόταση για τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα. Τι σημαίνει πολιτική σταθερότητα? Εννοούν όλοι τη συνέχιση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, των σκληρών αντεργατικών μέτρων, της αστυνομοκρατίας, της καταστολής, των πανάκριβων εξοπλισμών σε βάρος των δαπανών για κοινωνικές ανάγκες, την επικίνδυνη συστράτευση με τα φιλοπόλεμα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση. Η ΟΚΔΕ καλεί σε μια μαζική καταδίκη όλο αυτό το σχέδιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεφορτωθούμε τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
καμώνονται τους κεντρώους, ενώ είναι όλοι οι πιο ακραίοι στην ταξική τους λύσα απέναντι στους εργαζομένους και την νεολαία. Λαϊλάτισαν το δημόσιο πλούτο, ξεπούλησαν τα πάντα, ακόμα και το νερό, ακόμα και τις μονάδες για τα καρκινοπαθή παιδιά, και την ίδια στιγμή ταΐζουν με δεκάδες δις τους πλούσιους στο κεφάλαιο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ώρα που εργαζόμενοι όλα αυτά βλέπουν το μισθό τους να τελειώνει στα μισά του μήνα, την ώρα που εκτοξεύεται η ακρίβεια, η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι πληστηριασμοί, τα κομμένα ρεύματα, η αδυναμία ικανοποίηση ακόμα και των πιο βασικών αγαθών, ακόμα και του φαγητού στο τραπέζι. Η άχρηστη της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, με τα ΠΑΣ και τα επιδοτήματα ελιμοσύνης τους, στην πραγματικότητα επιδοτούν την αύξηση των τιμών, επιδοτούν δηλαδή την εκτείναξη των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και των εξουσίων. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα απολύτως να ζηλέψει από την ακροδεξιά. Αστυνομοκρατία, προκρό σε αγωνιστές και διαδηλωτές, ρατσιστικές και κρατικές δολοφονίες Ρωμά, προσφύγων και μεταναστών, έχουν γίνει σήμα κατά τεθέντους. Έχουν φέρει στο προσκήνιο φιλοκοτικούς, φιλοβασιλικούς, πρόσωπα και λογικές από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας. Και επίσης κλείνουν το μάτι στην ακροδεξιά, φασιστικά λυσασμένα νεοφιλελεύθερα σχήματα, προκειμένου να βρουν δεκανή και επιστηρίγματα. Μια αυτοδυναμία που με έπαρση Λουδοβίκου θέλει τώρα ο Μητσοτάκης, θα είναι για όλους εμάς τους εργαζόμενους καταστροφική. Η Όχθα καλεί ακόμα να γυρίσουμε την πλάτη στην απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Όπως λέει το σύνθημά τους, ως εδώ. Πράγματι, ως εδώ με τη ζημιά που μας έκανε. Γιατί το τσαλαπάτημα της λαϊκής βούλησης στο δημοψήφισμα του 2015 γράφτηκε ανεξίπηλα στην ιστορία ως μία από τις πιο βάναυσες αντιδημοκρατικές πολιτικές πράξεις. Γιατί το τρίτο μνημόνιο που έφερε και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα τέρας φορολογίας, ιδιωτικοποιήσεων που άνοιξε τον δρόμο στα αρπακτικά και τα φάρμακα. Όλα αυτά τα έκανε μάλιστα με το δίθεν αριστερό προσωπείο, σπέρνοντας τις ίδιες κινητοβοήθειες. Επομένως, ναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που άνοιξαν τον δρόμο για αυτή τη σκληρή τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη που ζήσαμε. Σήμερα θέλει εκ νέου να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, τάζοντας και πάλι τα πάντα. Να θα φέρουν, λέει, και πάλι πίσω στο δημόσιο το νερό. Ποιος θα το κάνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, που ολοκλήρωσε το ξεπούλημα της ΔΕΗ και της ΡΕΝΟΣΕ, που έκανε το υπερταμείο τσιφλικά της δημόσιας περιουσίας, που υποσχέθηκε τα πάντα για δεκαετίες, που υποθήκευσε, συγγνώμη, τα πάντα για δεκαετίες στην αποπληρωμή του χρέους. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε με αρκετό θράσος πως ήταν λίγοι χιλιάδες πληστηριασμοί που έγιναν επί κυβέρνησής του, γιατί λέει έτσι λειτουργεί η οικονομία. Επί της ουσίας είναι λόγια σωστού νεοφιλελεύθερου, δηλαδή κάποιου που υποκλίνεται στην οικονομία της αγοράς, που υποκλίνεται στην ασυδοσία του κέρδους, στο απαγορεύεται για το κεφάλι. Γι' αυτό άλλωστε τώρα δεν έχει να πει λέξη για την αντιστροφή των ιδιωτικοποιήσεων, ούτε καν για τα τρένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε την τετραετία που ήταν αντιπολίτευση, ψήφισε δεκάδες άρθρα από τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και μέτρα από τους σκληρούς νόμους Κεραμέως για την εκπαίδευση, του Χατζηδάκη και Εργασιακά και πολλά άλλα. Τώρα ορκίζεται σε όλους τους τόνους ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο. Τι σημαίνει ότι είναι κοστολογημένο? Σημαίνει ότι υπόσχεται, ορκίζεται, δηλαδή στα αισθητικά επιτελεία, ότι θα είναι χρόνος ακίνδυνος για δεύτερη φορά, όπως ήταν την πρώτη, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων. Στο κάτω-κάτω, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βυθιστεί και αυτό στη λεγόμενη διαφορά. Στα ψηφοδέλτια τους δεν θα βρούμε μόνο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους δικούς τους επιχειρηματίες και τους δικούς τους άριστους. Αντίθετα με τα στημένα debate, η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όλο το επίσημο πολιτικό σκηνικό, θέλουν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό για όλα τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την ανθρωπότητα. Πρώτα και κύρια, για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Όλα τα κρέη, δημόσια και ιδιωτικά, έχουν εκτιναχθεί και η επιπληρωμή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζονται όχι για το πώς θα το διαχειριστούμε, αλλά για το ποιος θα εξασφαλίσει τη δυτική βαθμίδα,
Ποιος θα εξασφαλίσει τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που τους συνοδεύουν. Ανταγωνίζονται δηλαδή για το ποιος από όλους θα μας ρίξει στους δανειστές και τις αγορές. Ποιος θα σφίξει τη θηλιά του κρέους ακόμα περισσότερο στο λαιμό. Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας με τις δικές τους φλιαρίες περί ανάπτυξης, κρύβουν ότι μέσα σε αυτή την κρίση μια ελίτ θησαυρίζει χωρίς όριο. Με τις δικές μας πλάτες, το δικό μας αίμα, τη δική μας δυστυχία, το δικό μας υδρότα και μάλιστα με τον πιο παραστατικό τρόπο. Γιατί τα τεράστια κρέη-κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων δεν προέρχονται από παροδικές επενδύσεις, αλλά σε αντίθεση από τις χωροαπαλλαγές, από τη φοροδιαφυγή, από την εκτείναξη των τιμών, από τα δεκάδες εκατομμύρια των κρατικών ενισχύσεων και βέβαια, πάνω απ' όλα, από την ισοπαίδωση κάθε εργατικού δικαιώματος και κατάκτησης. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεύουν με τις δικές τους δίθεν επιτυχίες. Μας λένε ότι άψαν τους μισθούς, τις συντάξεις, μείωσαν την ανεργία, έφεραν επενδύσεις, ανάπτυξη, ψηφιακή επανάσταση, ότι ασκούν κοινωνική και στεγαστική πολιτική με τα ΠΑΣ, με τα καλάθια και τα φιλοδορήματα ελεημοσύνης. Όμως η πραγματική κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή που βιώνουμε όλοι καθημερινά, εμείς, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι άνεργοι κ.ο.κ. Με τους μισθούς πείνας που έχουν καταντήσει τους εργαζομένους νεόπτωχους, με τις κλεμμένες συντάξεις που παρεμένουν σε επίπεδα φτώχειας και εξαθλίωσης, με την ακρίβεια που κανένας τους ούτε θέλει ούτε μπορεί να χρηματοδοτήσει γιατί πίνουν νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή του ανεπόδιστου του κέρδους των καπιταλιστών, με τους χιλιάδες απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, τα λαϊκά σπίτια που βγαίνουν στο σφυρί, τα ΜΑΤ που διώκουν από τα σπίτια τους τους φτωχούς, με την όλη και πιο δύσκολη πρόσβαση στα δημόσια συστήματα υγείας, παιδείας που διαρκώς εγκορματοποιούνται, με τους εργάτες που πετσοκόβονται στους χώρους δουλειάς από τα εργατικά ατυχήματα και δολοφονίες λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας, γιατί έτσι επιτάσσει ο νόμος Κατζηδάκη και των αγορών, δηλαδή των αφεντικών. Ταυτόχρονα, η απειλή του πολέμου σκιάζει τον ορίζοντα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί λένε ότι δίνονται βάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια όπως αυτό της Αλεξανδρούπολης για να γίνουμε πιο ισχυροί, για να μας προστατέψουν οι ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, μας δουλειάζουν πιο πολύ στη σύγκρουση με την Ουκρανία, σε ρόλο προστάρι για την ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Ψήφισαν κυρώσεις, έστειλαν όπλα και πολεμοφόρια, καλοδέχτηκαν τους Ναζί αζωφίτες του Ζελένσκι μέσα στη Βουλή. Με ένα στόμα αποδέχονται όλοι το δόγμα που λέει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Η εποχή μας σφραγίζεται από την απειλή ενός νέου πολέμου ακόμα και με πυρηνικά. Αιτία προφανώς είναι η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και των δυτικών υπεραλιστών με τη Ρωσία και την Κίνα και τις νέες μεγάλες δυνάμεις. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όλη η ελληνική αστική τάξη, σε αυτή τη σύγκρουση παίρνουν το μέρος του ΗΠΑ και ΝΑΤΟ και με ένα στόμα υποκλίνονται στο δόγμα ανήκουμε στη Δύση, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λένε. Αυτή η πολιτική όμως είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Θρέφει τους στοιχοδιοκτισμούς, θρέφει τους ανταγωνισμούς Ελλάδας-Τουρκίας και βεβαίως, που βεβαίως δεν γίνονται για κανέναν εθνικό κυριαρχικό δίκαιο, αλλά για τα αντιδραστικά συμφέροντα των κυρίαρχων αστικών τάξεων και των υπεραλιστών. Ενάντια σε αυτή την απειλή, η ΟΚΔΕ παλεύει για ένα μαζικό, μαχητικό, αντιπολεμικό κίνημα που δεν θα γίνεται ουρά κανενός υπεραλιστή, ούτε του δυτικού ούτε ανατολικού, που θα παλεύει στη χώρα για την ήττα της δικής μας αστικής τάξης, του δικού μας δυνάστη και της κυβέρνησης, αλλά και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στο στρατόπεδο ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Σε όλο τον κόσμο επίσης, η περιβαλλοντική καταστροφή επελάθη. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Πλούσιοι μας μιλούν δήθεν για μια νέα πράσινη ανάπτυξη. Επί της ουσίας αυτή η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί το νέο πεδίο κερδοσκοπίας του κεφαλαίου, όπως φάνηκε άλλωστε από την εσπευμένη απολιγνητοποίηση που δεν είχε άλλο στόχο παρά τη στήριξη των κερδών των παρόχων, τη στήριξη του χρηματιστηρίου ενέργειας. Η προστασία του περιβάλλοντος, η απαραίτητη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που συνεπάγει την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορούν να υιοθετηθούν από ένα σύστημα του κέρδους που θυσιάζει τα πάντα στον πομό του. Χρειάζεται μια άλλη οργάνωση της οικονομίας με ένα διεθνιστικό, σοσιαλιστικό σχεδιασμό από τους ίδιους τους παραγωγούς του πλούτου, από όλους τους εργαζομένους. Η ΟΚΔΕ μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας.
Και γι' αυτό λέμε ότι η κρίση του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που μπροστά μας βρίσκονται δύσκολες μέρες και σκληρά μέτρα. Εργαζόμενοι, φτωχά, λαϊκά στρώματα και νεολαία, αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που δεν λύνεται με ημίμετρα, με μισόλογα και αυταπάτες για εύκολες κοινωνικές λύσεις. Ούτε με περισσότερους αριστερούς βουλευτές, ούτε με περισσότερες επερωτήσεις στη Βουλή. Και γι' αυτό το λόγο τα προγράμματα του ΚΚΕ και τη ΜΕΡΑ25 είναι ακατάλληλα και αδιέξοδα. Καταρχάς, για το ΚΚΕ, πρόσφατα υπερψήφισε το κατάκτηση του επίδομα των 600 ευρώ για τους συστόλους, μια αντροπαχιαστική κίνηση που ξεπλένει τους μηχανισμούς καταστολής, την ίδια στιγμή που έχουμε διωκόμενους, την ίδια στιγμή που χτυπιούνται οι πορείες, την ίδια στιγμή που δολοφονούνται 16χρονοι για ένα 20 ευρώ. Αλλά έτσι δεν είναι μόνο αυτό, και στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα ΤΕΠΗ ούτε μια στιγμή δεν έθεσε το κύριο ζήτημα. Την ανάγκη δηλαδή το κίνημα να μεταξελιχθεί σε μια ρωμαλαία διεκδίκηση ώστε να γυρίσουν οι συγκοινωνίες του στο δημόσιο. Ανταυτού, το ΚΚΕ μας έλεγε ότι είτε δημόσιο είτε κρατικό, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε, πάλι το ίδιο θα είναι και επομένως δεν πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και με αυτή την έννοια έσπηρε τη σύγκριση και την αποβοήθηση. Έτσι όμως αντιμετωπίζει γενικά το ΚΚΕ όλους τους αγώνες, με τη διάσπαση και τη σύγκριση. Με ξεχωριστές πορείες και συγκεντρώσεις, καθυλώνοντας στα μισά του δρόμου τους αγώνες, για να παραπέμπει ύστερα τα πάντα στην εκλογική του ενίσχυση, στην ψήφο για περισσότερους βουλευτές. Στην πραγματικότητα, η γραμμή του ΚΚΕ είναι συντηρητική και σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του κινήματος υποτάσσεται στην αστική νομιμότητα και στο καθεστώς. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και σήμερα το ΚΚΕ λιβανίζει τα σταλινικά καθεστώτα, αυτές τις αποκλειστικές μονοκομματικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που τόσο πολύ δυσφήμισαν την εναλλακτική και το σοσιαλιστικό όραμα. Αλίμονο αν επιτρέψουμε να επαναληφθούν αυτά τα εγκλήματα σε βάρος του εκλογικού κινήματος. Επομένως, καμία ψήφος και στο ΚΚΕ. Η ψήφος του ΚΚΕ ούτε ενισχύει ούτε ριζοσπαστικοποιεί τους αγώνες, αντίθετα υψώνεται ως ανάγχωμα μπροστά τους. Όσο για το ΜΕΡΑ25, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, πρόκειται για ένα αστικό σχηματισμό που προήλθε από το ξέπισμα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Προβάλλει ως ρεαλιστικές τις τεχνοκρατικές συνταγές του, στην πραγματικότητα όμως η αναξιοπιστία του είναι απόλυτη. Ο ίδιος Βαρουφάκης δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε να παρουσιάζεται ως ο εκπρόσωπος του περήφανου όχι, ούτε ως η μόνη αντιμητσοτακική ψήφος. Γιατί είναι και αυτός ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για την οικολόγηση του 2015. Την προετοίμασε με τις ενδιάμεσες συμφωνίες, τεχνοκρατικές και αυτές, για την αναγνώριση του χρέους και την αυτοκρατορία του. Και άλλωστε το ΜΕΡΑ25 δεν λέει τίποτα σαφές για τα μεγάλα ζητήματα. Τι συμβαίνει με την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, τον πόλεμο, τον ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Δεν προτάσει μια πραγματική ρήξη που απαιτεί κρίσιμες επιλογές, δηλαδή μαζικές εθνικοποιήσεις, μονομερή στάση πληρωμών, διαγραφή του χρέους, καθιέρωση εθνικού νομίσματος, μέτρα αντικαπιταλιστικά. Για όλα αυτά, το ΜΕΡΑ25 θα μας πει και ναι και όχι, και ίσως και μπορεί, και δεν είναι τίποτα σαφές. Στην πραγματικότητα, οι τεχνοκρατικές δίθεν λύσεις και είναι ουτοπικές και ανεφάρμοστες. Αυτό που χρειαζόμαστε εν τέλει, και αυτό θα αναπτυχθεί αργότερα από τον σύντροφο του Βαγγέλη, είναι σκληρή αγώνα των εργαζομένων και της αγγελίας, όχι τα καθοδισμένα επιτελεία των ακαδημαϊκών και των δικηγόρων, όχι τα φωτεινά χαμόγελα των αρχηγών στις αφήσεις. Οι επιλογές του ΜΕΡΑ25 είναι ακόμα πιο ανεμάτησες και από αυτές του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και απειλούν σήμερα όποιον αριστερό τις ακολουθήσει να βρεθεί στην απομόνωση και στην αποστράτευση, όπως άλλωστε έχουμε δει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η ΟΚΔΕ, τέλος, θέλει να τονίσει το εξής. Σημαίνουμε συναγερμό. Όποια κυβέρνηση και αν μαγειρευτεί, οι μέρες μπροστά μας θα είναι δύσκολες και σκληρές. Γιατί δεν ζούμε σε μια κανονική αστική δημοκρατία. Η πολιτική σύψη ξεκινήσει από παντού, από τους κρατικούς και κυβερνητικούς θεσμούς. Από όλα τα λαμπερά ονόματα που κοσμούν τα ψηφοδέλτια των αστικών κομμάτων, από όλη τους στην αυλή.
Είναι χαρακτηριστικά τα ονόματα Πάτσης, Λιγνάτης, Καϊλή, Ορβούλης και άλλοι τόσοι που δεν συμμαζεύουν. Όμως αυτή η βρωμερή αλητεία των σκανδάλων, όσο και αποκριστική κι αν είναι, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα του μεγαλύτερου σκανδάλου που είναι η ίδια η νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική, μια πολιτική που θέλει να ρίξει την κρίση του συστήματος στις πλάτες των εργαζομένων, των φτωχών και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Μια πολιτική που ορθώνει μπροστά μας την απειλή καθεστώτων πιο αυταρχικών ή και του ίδιου του πολέμου. Αυτή η πορεία μπορεί και πρέπει να ανατραπεί με το σκληρό αγώνα των εργαζομένων και της νεολαίας, εξοπλισμένων όμως με μια επαναστατική πολιτική. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η ψήφος στην ΟΚΔΕ και αυτόν τον σκοπό θέλει γενικά να εξυπηρετήσει η ΟΚΔΕ με το πρόγραμμά της. Καλησπέρα και από μένα. Βαγγέλης Κιτζόνης ονομάζομαι. Θα προσπαθήσω να σας πω κάποια πράγματα, να παρουσιάσω το πρόγραμμα που έχει η ΟΚΔΕ σε αυτές τις εκλογές. Ξεκινώντας να πούμε ότι οι εργαζόμενοι νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα βαδίζουν μέσα σε μια πάρα πολύ σκοτεινή περίοδο, μέσα στην περίοδο ενός γενικευμένου πολέμου και βλέπουμε καθημερινά τις ζωές, το μέλλον και την αξιοπρέπειά μας να θυσιάζονται για τα κέρδη και τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Δεν υπάρχει προοπτική για τις καλύτερες μέρες, ούτε με τη συνέχιση του εξευτελισμού μας με την ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία, του Μητσοτάκη, ούτε όμως με την επιστροφή του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να προωθήσουμε ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, με σύνθημά μας να πληρώσουν οι πλούσιοι που θυσάφεζαν πάνω στη δική μας φτώχεια και εξαθλίωση. Περνάμε στην αντεπίθεση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας, ένα μεταβατικό πρόγραμμα σε μια άλλη κοινωνία που θα έχει τα εξής βασικά σημεία. Πλαφόν και μείωση στις τιμές των βασικών αγαθών. Εθνικοποίηση της ενέργειας και των τομεών που δουλειά της οικονομίας χωρίς αποζημίωση στους ιδιώτες και κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων, κάτω από το κρατικό έλεγχο. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του ΦΠΑ. Και εδώ στην Πάτρα υπήρχε μια παράδοση με τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν κλείσει και είναι σημαντικό όπως σε όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν σε βιομηχανικούς τομείς στην παραγωγή την εργασία τους και είναι άμεση ανάγκη η επανεκκίνηση τέτοιων βιομηχανιών. Λόγος πληστηριασμούς και εξώσεις. Διαγραφή των χρεών των λαϊκών οικοκυριών. Βαριά φορολογία σε κέρδη και πλουσίους για ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα κατασκευής κοινών λαϊκών κατοικιών. Να σταματήσουμε τις συνειδητικοποιήσεις, οι οποίες, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα, στην κυριολεξία δολοφονούν. Εθνικοποίηση των συγκοινωνιών με εργατικό έλεγχο, για να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα, όπως έγινε με το έγκλημα Σατέλη. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις για όλους μας. Κατάργηση όλων των μνημονιακών νομοσχεδίων, όλων των αντιπεριγειακών και αντισυνδικαλιστικών νόμων, όπως του τελευταίου του νόμου Χατζηδάκη, επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας του χώρου δουλειάς, όχι άλλες δολοφονίες εργαζομένων. Απαγόρευση των απολύσεων, λιγότερη δουλειά για όλους, 7 ώρο πενθήμερο, σταθερή δουλειά χωρίς καμία ελαστική εργασία. Λεφτά για τις κοινωνικές μας ανάγκες, όχι για τους εξοπλισμούς. Να διώξουμε το ΝΑΤΟ και τις βάσεις των Αμερικανών από τη χώρα, καμία συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο, κοινή πάλι και διεθνισμός εργαζομένων και όλων των λαών ενάντια στον εθνικισμό, τον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Άμεση πάυση πληρωμών, μονομερής διαγραφή του χρέους, στάση πληρωμών σε τραπεζίτες και τοκογλύφους. Το χρέος δεν είναι δικό μας, δεν είναι των εργαζομένων, αλλά των καπιταλιστών και των πολιτικών που ακολούθησαν, όλων των επιτελείων τους, που κατασπάλησαν επί δεκαετίες τον δημόσιο πλούτο. Να βάλουμε μπρος με δημοκρατικό σχεδιασμό ένα πρόγραμμα δημοσίων παραγωγικών επενδύσεων για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών μας και την αντιμετώπιση της ίδιας ενεργείας. Να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ
και άμεσα να προχωρήσουμε στην επιβολή εθνικού νομίσματος. Για να απαλλαγούμε από την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση των καπιταλιστών και υπεριαλιστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού και της ακροδεξιάς. Για να μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να αποφασίζουμε για το μέλλον και τις ζωές μας. Η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση της Ευρώπης των εργαζομένων, της σοσιαλιστικής Ευρώπης των εργαζομένων, πραγματικά δημοκρατικής και ριζοσπαστικής. Να πάρουμε το πλούτο των καπιταλιστών και να επιβάλλουμε άμεση και βαθιά φορολογία το κερδό του κεφαλαίου και των πλουσίων. Χρειάζεται να γίνει μέσα από αυτά τα χρήματα μια γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας δωρεάν υγείας, παιδείας και ασφάλισης. Να προχωρήσουμε στη μαχητική περάσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε παντού επιτροπές δράσης ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης και τη φτώχεια. Να προστατεύσουμε το ίδιο περιβάλλον τέλος και τη ζωή από την καταστροφή του καπιταλιστικού κέρδους. Για να προχωρήσουμε όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς αγώνες, μαζικούς, μαχητικούς, με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Το έδειξαν οι τελευταίες μεγάλες γενικές απεργίες, δεν αρκούν βέβαια αυτές οι εκρήξεις που είναι πολύ σημαντικές. Οι κινητοποιήσεις που κάναν όλη την προηγούμενη τετραετία εκπαιδευτική απέναντι στην αξιολόγηση και στον νόμο Κεραμέως, η υγειονομική, με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ντελιβεράδες με το free, που, τους αγώνες που δώσαν απέναντι στο freelance και την ατομική τους και την εγκατάλειψη της ασφάλισής τους, το σπάσιμο στην πράξη των φορταπών που το απαγορεύσουν ιδιαίτερα στα πρώτα δύο lockdown, την απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας από τους φοιτητές και κυρίως τη μαζική κοινωνική έκρηξη που έγινε με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές απέναντι στο έκτημα στα τέλη. Ως όμως δεν πιστεύουμε ότι αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα και ένα σχέδιο κλιμάκωσης για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί και για να περάσει αυτή τη φορά ο φόβος που υπάρχει στους εργαζόμενους στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χρειάζονται λοιπόν μαχητικά μέσα πάλης. Όπλα των εργαζομένων είναι η διαδήλωση, η κατάληψη σε σχολές και σε χώρους δουλειάς, η γενική απεργία και ένα πραγματικό σχέδιο πάλης που θα στοχεύει πρώτον στην ανασυγκρότηση και ανασύνδεση του εργατικού κινήματος για να ξεπεράσουμε τα αντιέξοδα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και όλων των αποχρεώσεων. Να σημειώσουμε εδώ ότι και την τελευταία τετραετία αλλά σε όλα τα μνημονιακά χρόνια η ηγεσία της ΕΓΕΣΕ έχει ταυτιστεί πλήρως με την αθνική πολιτική. Έτσι, παράδειγμα όλων είναι η στράτευση στο δημοψήφισμα με τον ΝΕ, οι ενωτικές διαδηλώσεις που κάνουν το Σύνολο Ελλάδων και Ελλήνων Δομηχάνων, το ότι δέχτηκαν έτσι μέσα στα μνημόνια να εφαρμοστεί ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα μόνο στην κυβέρνηση να συζητάει και να επιβάλλει ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός, έτσι χωρίς επί της ουσίας δηλαδή αυτό να προσπαθήσουν να το σπάσουν στην πράξη, όχι μόνο όμως αυτές οι δυνάμεις που είναι στην επίσημη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΕΣΕ όπως είναι η ΠΑΣΚΙ και η ΕΔΑΚΙ, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ έτσι και την αδιέξοδη πολιτική που υπάρχει μέσα στους εργασιακούς χώρους και στο συνδικαλισμό και των υπολείπων και κυρίως του ΠΑΜΕ, ο οποίος με διασπαστικές πολιτικές και πάνω στο όνομα μιας καθαρής πολιτικής διορεί συνεχώς τους εργαζόμενους χωρίς και το ίδιο να κάνει μια προσπάθεια για να οργανωθούν οι εργαζόμενοι να ανασυγκροτηθούν και να διεκδικήσουν συλλογικές συμβάσεις. Έτσι να δημιουργήσουν νέα σωματεία. Το δεύτερο το οποίο παλεύουμε είναι το ζωντάνεμα των σωματείων και το χτίσιμο νέων με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Πάλι με ευθύνη της επίσημης συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα σε χώρους που έχουν εμφανιστεί και τα τελευταία 15 ετία όπως είναι έτσι τελιβεράδες στην επικοινωνίες 15-20 χρόνια νέους εργασιακούς χώρους δηλαδή, εκεί όπου δεν υπάρχει ενεργή συμμετοχή των νέων εργαζομένων στα σωματεία. Πρέπει εμείς να τους
σπάσουμε και να δημιουργήσουμε σωματεία μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Το τρίτο είναι στην ίδια την οργάνωση των εργαζομένων μέσα σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχολές, να ξαναζωντανεύσουμε εργαλεία οργάνωση των εργαζομένων όπως είναι οι συνελεύσεις, οι επιτροπές αγώνες και τα συντονιστικά. Το τέταρτο, συνοργάνωση της αυτοάμυνας του κινήματος ενάντια στην καταστολή, όπως έγινε μέχρι ένα σημείο στην έκρηξη στη Νέα Σμύρνη και στους αγώνες ενάντια στους κουντοαπαγορεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Έτσι. Ήδη την τελευταία τετραετία η επιθετικότητα που βλέπουμε να υπάρχει από την αστυνομία, αναφέρθηκαν αρκετά και στην προηγούμενη τοποθέτηση, με δολοφονίες έτσι, φτωχών, με τυπήματα, δολοφονικές επιθέσεις σε διαδηλώσεις και ούτω καθεξής, αναγκάζουν εμάς να προχωρήσουμε έτσι στην οργάνωση αυτού που λέμε της άμυνας του ίδιου του κινήματος. Και το τέταρτο, στην ένωση όλων των υπεμερούς αγώνων σε γενική απεργία, τη δική μας εξέγεση, παίρνοντας για παράδειγμα αυτό που γίνεται στη Γαλλία απέναντι σε ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο έκδρομο που περίπου εδώ και ένα μήνα με πάνω από 12 απεργίες οι εργαζόμενοι έτσι, έχουν ξεσηκωθεί, έχουν εξεγερθεί και προχωράνε τη ουσία σε ένα παραδεταμένο αγώνα, μια κανονική έτσι, γενική απεργία που πρέπει και εμείς εδώ να εμπνευστούμε. Έτσι. Για εμάς όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα κοινοβούλιο, μέσα στο αστικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή. Μια άλλη δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες, στην αυτοργάνωση, θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακριτούς, μια πραγματική δημοκρατία, μια εργατική δημοκρατία που καμία σχέση δεν θα έχει με την αστική μνημονιακή δημοκρατία των πλουσίων και της διαφθοράς. Μια εργατική δημοκρατία που θα ανοίξει τον δρόμο για τη μόνη εναλλακτική, τον πραγματικό σοσιαλισμό, ένα σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που θα αξιοποιεί όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους για το όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι για τα κέρδη μιας κούφτας καπιταλιστών ή γραφειοκρατών. Βάζοντας το επίκεντρο της ανάγκης και τα συμφέροντα των εργαζομένων με τις αξίες της αλληλεγγύης, την προστασία του περιβάλλοντος, τον δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία για να καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Μπορούμε κατά τη γνώμη μας να κερδίσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Σε όλο τον κόσμο τα ρεφορμιστικά και τα σταλινικά κόμματα είτε έχουν διαλυθεί είτε έχουν περάσει στο αντίπαλο στο αντόπεδο. Παράλληλα, οι διάφοροι ψευτοπροοδευτικοί που υπόσχονται εύκολες λύσεις και γρήγορη ανακούφιση μέσω των εκλογών γρήγορα ξεκινώθηκαν και ενσωματώθηκαν στο αστικό νεοφιλελεύθερο μπλοκ, σπέρνοντας απογοήτευση και κάνοντας τεράστια ζημιά στους εργαζόμενους και στο εργατικό κίνημα. Τρανταχτό παράδειγμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία που στην πρώτη δυσκολία συνθηκολογούν, ούτε εκλογίστηκε συγκολήσεις που θα ενώνονται μόνο κατά την περίοδο της κάλπης. Πρέπει να υποδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη, αποφασισμένη και αταλάβηση στο στόχο της. Μια δύναμη στέρη, εργατική, κομμουνιστική, που θα πάει κόντρα στον επίσημο πολιτικό σκηνικό και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Με αγωνιστές τίμιους που παλεύουν με επιμονή ενωτική πολιτική σχέδιο και πρόγραμμα, που δεν υποτάσσονται στο νεοφιλελεύθερο δρόμα, νεοφιλελεύθερο δόγμα, δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε υποκλίνεται σε ψευτοπροοδευτικές μόδες, όπως κάνει σήμερα ο νεοφιλελευθερισμός, όπως κάνει σήμερα ο νεοφιλελεύθερος δικαιωματισμός, αλλά παλεύει για να αρθρώσουμε ένα αντίπαλο δέος με οδηγό την αγωνιστική ιστορία μας, την ιστορία που έχει το εργατικό κίνημα και την πάλη για τον σοσιαλισμό. Μια δύναμη που έχει ως αποκλειστικό στόχο την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής. Αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε σαν όγκφε και καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια μας σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, να οργανωθούν στην όγκφε και να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση
αυτής της δύναμης, της μοναδικής κρίσιμης επιλογής για τους αγώνες και το μέλλον μας. Στις 21 του Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Ευχαριστούμε τους συνδρόφους. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα η απαγόρευση των απολύσεων. Μπορεί να εξηγηθεί λίγο περισσότερο. Για την απαγόρευση των απολύσεων. Αρχικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι για όλους εμάς, δηλαδή τους εργαζόμενους στην κοινωνία, που δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ζήσουμε, η εργασία είναι βασικό ζήτημα επιβίωσης. Έτσι δεν μπορούμε αλλιώς να εξασφαλίσουμε τα βασικά για να ντυθούμε, να πάμε, να επιβιώσουμε. Επομένως, δεν μπορεί να μπαίνει το πρόγραμμα μας. Έτσι, και δεν μπορεί κυρίως να εξαρτάται, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι, από το πώς πηγαίνουν τα κέρδη των καπιταλιστών, των πλουσίων και της ελίτ. Άρα, εδώ μπαίνει το ζήτημα ότι πρέπει να επιβάλλουμε επί της ουσίας ότι θα ζήσουμε. Έτσι, θα ζήσουμε και θα μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Έτσι, με τα βασικά, με αυτά τα μισθούς, έτσι, αξιοπρεπείς κτλ. Αυτό έτσι είναι ένα βασικό σημείο, με βάση αυτό πρέπει να ξεκινάμε. Και αυτό που απαιτούμε να το επιβάλλουμε. Αυτό που λέμε εμείς να απαγορευτούν οι απολύσεις ξεκινάει ήδη. Δεν το κάνουμε, δεν το θέτουμε σαν ένα όταν θα εκλεγούμε θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε να τις απολύσεις. Το κάνουμε ήδη. Η ΟΚΔΕ συγκεκριμένα έχει πάρα πολλούς αγώνες αυτή τη στιγμή, εργατικούς, ενάντια στις απολύσεις. Δηλαδή, αν κοιτάξετε και το site της παράταξής μας της αντιπίθεσης των εργαζομένων, θα δούμε έτσι αγώνες όπως ήταν παλιούς, όπως ήταν το καφενέ Μισίνη, θα δούμε πιο καινούριους όπως είναι πιο πρόσφατο στα Μπρούνο, το Ιπποκράτιο ή ακόμα ας πούμε και αγώνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, συνεχώς στον εξαιρετισμό ενάντια στις απολύσεις του Τελιβεράδου, του Σιφούτου και το καθεξής. Και μάλιστα με τα iFood, οι αγώνες που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων πήρε και τεράστιες διαστάσεις. Οργανώθηκε και μάλιστα κέρδισε να σταματήσει ή να προσωρινά τουλάχιστον το καθεστώς του freelancing και να υπογραφούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου από ορισμένου που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Άρα ξεκινάμε αυτό, ξεκινάμε τους αγώνες, να τους οργανώνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς. Απέναντι στις απολύσεις προσπαθούν να επιβάλλουν τα θετικά για να αυξήσουν τα κέρδη τους και αυτό σιγά σιγά, έτσι, με αυτές τις δομές που δημιουργούμε, προσπαθούμε μέσα να συγκροτήσουμε αυτό που λέμε μια κυβέρνηση των εργαζομένων, που αργότερα θα επιβάλλει και με νόμο αυτό που λέμε απαγόρευση των απολύσεων. Που τι σημαίνει θα επιβάλλει με νόμο, ότι όποιος απολύει, όποιος διώχνει εργαζόμενους και δεν. Θα παίρνει την επιχείρηση, θα εθνικοποιείται, θα μπαίνει κάτω από εργατικό. Συμπληρωματικά έτσι δύο πράγματα. Έχει περάσει ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους ένα σκεπτικό. Αυτό δεν
η αλήθεια δεν είναι αυτή, δυστυχώς. Πρέπει να κοιτάμε και το σύνολο πέρα από το τι γνώσεις έχουμε πάρει μέσα από τα πανεπιστήμια και το σύνολο λέει ότι οι δουλειές που υπάρχουν είναι χαμηλόπιστες, ότι οι νέοι έχουν πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, ότι οι νέοι μεταναστεύουν για να βρουν αλλού καλύτερες δουλειές και δεν το πετυχαίνουν και αυτό με τη μετανάστευση, επιστρέφουν πίσω μετά από κάποια χρόνια και δυστυχώς έτσι η κατάσταση αυτή όλο και χειροτερεύει, δηλαδή εν ολίγης κάθε επόμενη δουλειά που βρίσκουμε έχει χειρότερους όρους με αυτή που είχαμε πριν. Έτσι. Εμάς η σκέψη μας, μάλλον το συμπέρασμά μας, και θεωρούμε ότι αυτό βγαίνει και από την πολιτική μας, είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα χώρο δουλειάς και να κάνουμε δεκτό ούτε την παρέτηση, ούτε να προχωράμε την παρέτησή μας όσο είναι δυνατό αυτό. Αλλά ούτε στην απόλυση πρέπει να παλεύουμε μέσα από τους χώρους δουλειάς έτσι, για να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί εκεί αλλάζουν την αλήθεια που θα το σκεφτούμε. Εκεί είναι που παράγεται ο πλούτος, εκεί είναι που υπάρχει αυτή η ταξική ανισότητα, αυτή η εκμετάλλευση των εργαζομένων για να πάρει τον πλούτο από τα χέρια του. Για να το χρησιμοποιήσουν οι πλούσιοι για τα κέρδη τους και εκεί είναι που και εμείς θα πρέπει να συσσαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, να χτυπήσουμε για να αλλάξουμε και τις συνθήκες ζωές μας. Έτσι, παλιότερα υπήρχαν κύματα αγώνων με βάση τις απολύσεις. Έτσι. Ο εργαζόμενος θεωρούσε σαν δεδομένο ότι όταν θα του έλεγε ο εργοδότης απολύεσαι, θα πάω στο σωματείο, το σωματείο θα είναι δίπλα μου και θα κινήσω ή νομικά ή μέσα από κινητοποιήσεις την επαναπρόσληψή μου. Έτσι, και είχε και μία περηφάνεια την επόμενη μέρα να μπαίνει και στην επόμενη, και όταν θα κέρδιζε μια επανακρότηση, να μπαίνει με μια περηφάνεια μέσα στον χώρο δουλειάς και σαν νικητής. Έτσι και επί της ουσίας άλλαζε τα πράγματα. Έβαζε ένα στόπ, δηλαδή, έβαζε ένα σταμάτημα στα σχέδια των εργοδοτών, των πλουσίων, απέναντι σε αυτήν την κατρακύλα που υπάρχει, δηλαδή, έτσι τους αμφισβητούσε το διευθυντικό δικαίωμα, ότι εγώ είμαι ο εργοδότης και θα κάνω ό,τι θέλω, έτσι όποτε θέλω σε απολύ, όποτε θέλω όχι, σε αναγκάζω να παραιτηθείς, γιατί αυτό ίσως είναι και το πιο συχνό φαινόμενο που υπάρχει σήμερα, έτσι, και επαναφέρει και τους αγώνες, έτσι, γιατί συνήθως αυτές οι επαναπροσλήψεις γίνονται, υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που κάνουμε σαν που προσπαθούμε να κάνουμε και κάνουμε και κερδίζουμε και σαν αντεπίθεση των εργαζομένων, αναφέρθηκαν και από το σύντροφο προηγουμένως. Έτσι, γίνεται μέσα από αγώνες, μέσα από κινητοποίησης, μέσα από την αλληλεγγύη των συναδέλφων, μέσα από την αλληλεγγύη από άλλους χώρους δουλειάς. Έτσι. Και με έναν τέτοιο τρόπο θέλουμε να βγει ένα κύμα επαναπροσλήψεων σήμερα, ένα κύμα το οποίο θα απαγορεύει από τους εργοδότες να απολύουν ή τουλάχιστον θα τους βάζει να το σκέφτονται πάρα πολύ πριν το κάνουν, λόγω του κόστους που θα έχουν, ενώ το κόστος των κινητοποιήσεων, των απεργιών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι που θέλουμε να πούμε, λέγοντας ότι θέλουμε να απαγορευτούν οι απολύσεις. Φυσικά μέχρι να γίνει η κυβέρνηση, είπαμε όμως βέβαια ότι μεγαλύτερη κλάδη θα εθνικοποιηθούν υπό οργανικού έλεγχου, που δεν θα θέλουμε να υπάρχουν οι απολύσεις, αλλά φυσικά και επειδή θα πρέπει να υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσες απασχολούν εργαζόμενους, θα είναι απαγορεύσιμο μια κυβέρνηση των εργαζομένων να τους απολύουν. Να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε την προεκλογική εκδήλωσή μας εδώ στην Πάτρα. Εντάξει, θα δώσουμε αυτό το ραντεβού στους δρόμους, στον αγώνα. Με κεντρικό μας σύνθημα, αυτό που έχουμε και σαν οργάνωση, πούμε, να πληρώσουμε οι πλούσιοι και να μην τους αφήσουμε να περάσουν όλα αυτά.